Αυστραλία τα δυτικά σύνορα. Σήμερα αναβλήθηκε για άλλη μια φορά η δίκη του Αντώνιο Μοκμπέλ στο δικαστήριο στο οποίο αντιμετωπίζει την κατηγορία της χρήσης πλαστών διαβατηρίων. Είναι τα διαβατήρια με τα οποία συνελήφθη στην Ελλάδα που είχε στην κατοχή του. Το δικαστήριο ανέβαλε για τις 24 Ιουλίου λόγω της απεργίας που έχουν οι δικαστηριακοί διερμηνείς, οι επίσημοι. Χθες παρελήφθη από την ελληνική δικαιοσύνη η αίτηση της Αυστραλίας για την έκδοσή του. Βρίσκεται στα χέρια του Συμβουλίου Εφετών και αναμένουμε να οριστεί η πρώτη δικάσιμος για να συζητηθεί η αίτηση. Είναι λογικό ότι η Αυστραλιανή δικαιοσύνη... Η άποψή του είναι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία προσπαθεί η Αυστραλιανή αίτηση της Αυστραλίας να στηρίξει τις δύο κατηγορίες της δολοφονίας είναι ανύπαρκτα, στηρίζονται σε δύο μαρτυρίες δύο ανθρώπων τους οποίους δεν έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του και δεν έχει καμία σχέση με αυτούς και βεβαίως αρνείται καταφατικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών.